Πριν από τις εκλογές λέγατε ότι ο ευθύνων νους για όλη αυτή την ιστορία ήταν ο τότε πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα ψάχνουμε να σας πω, το όνομα Τσίπρας δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να πότε σας έκανε πω, λάθος νέο. Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η γραμμή ενός κόμματος, σοβαρού κόμματος, και νομίζω το ίδιο συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο συνέβαίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Ακούσατε ποτέ τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να λέει τη φράση που μου είπατε? Κάποιοι από εμάς τους βουλευτές μπορεί να το λέγαμε. Και πρώην πρωθυπουργοί επίσης. Έτσι. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αυτός εκφράζει τη γραμμή της, δεν το είπε ποτέ. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την υπόθεση στο Βάρτης ότι πίσω από ένα πραγματικό σκάνδαλο, διότι υπάρχει πραγματικό ζήτημα με τη φαρμακευτική δαπάνη, κρύβεται μια οργανωμένη σκευωρία η οποία είχε ως αποκλειστικό σκοπό να σπηλώσει ο κύριος Τσίπρας τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεύτερη φορά. Ο κύριος Τσίπρας, ο ενορχιστρωτής αυτής της σκευωρίας, δεν είχε το θάρρος να καθίσει στο έδρανο του Πρωθυπουργού να τους ακούσει.